Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Τηλεκρίτη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ο πολίτης έχει το λόγο». Είμαστε στον απόϊχο του μεγάλου συλλαλητηρίου των αγροτών, όπου παρκάρανε τα τραχτέρ στο Σύνταγμα, μπροστά από τη Βουλή, εκεί όπου διεκδικούν για το αύριο της αγροτιάς, για το αύριο του πρωτογενή τομέα. Λίγο πολύ είναι γνωστά όλα τα προβλήματα των αγροτών. Σήμερα θα μιλήσουμε, έχουμε εδώ κοντά μας την τροφιά μας, τον Μιχάλη τον Μαλιωτάκη, ο οποίος βρέθηκε στο συλλαλητήριο εν αντιθέσει με πολλούς άλλους αγρότες από το Λασίδι, οι οποίοι δεν βρέθηκαν. Δεν είχαμε εκπροσώπηση, να το πούμε έτσι, συντονισμένη από τον Ομό Λαστείου, αν εξαιρέσει νομίζω ότι ο σύλλογος, ο πρόεδρος του συλλόγου, του Αγροτικού Συλλόγου Σιτίας, ήταν στην Αθήνα, στο συλλαλητήριο το μεγάλο. Υπήρχαν από την Δυτική Κρήτη ένας μεγάλος αριθμός αγροτών. Εδώ η Γενική Συνέλευση έβγαλε ότι δεν θα πάνε στην Αθήνα αυτό το διάστημα, δεν θα έχουν κινητοποίηση μαζί με τους υπόλοιπους αγρότες. Είχαν όμως μια συνάντηση στα Υπουργεία την προηγούμενη. Κύριε Μαλιωτάκη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Μεγαλειώδη το συλλαλητήριο στην Αθήνα. Τα τραχτέρ πήγανε στο κέντρο, πήγανε στο Σύνταγμα και νομίζω ότι ήταν μια επιτυχία και της κυβέρνησης αλλά και των αγροτών το ότι δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα. Ναι, όντως ήταν πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση του κόσμου από όλη τη χώρα. Υπήρχαν είτε μεγάλες είτε μικρές αντιπροσωπείες από όλους τους νομούς, από όλες τις αγροτικές περιοχές όλης της χώρας και εννοείται και από την περιφέρειά μας την Κρήτη. Όσο αφορά το συλλαλητήριο, την πορεία που είχε, ούτως ή άλλως είχαν να αναφερθεί, ο κόσμος είχε αναφερθεί, ξέραμε ότι η κοινωνία είναι με το μέρος μας, δεν θέλαμε να χαλάσουμε ένα τέτοιο κλίμα. Πήγαμε με τις καλύτερες προθέσεις, είπαμε το τι πιστεύουμε, τις προτάσεις μας και ότι τι χρειάζεται ο πρωτογενής τομέας. Αυτό που πιστεύω εγώ και αυτό που είδα πάντως στο συλλαλητήριο είναι ότι σίγουρα θα έχουμε επανάληψη. Θα το βλέπουμε τα θέματα και όπως κινούνται τα θέματα όσο αφορά τα λεγόμενα τουλάχιστον του Πρωθυπουργού. Χρησιμοποιεί μέσος πλην σαφώς επικοινωνιακό τρίκ για να κερδίσει χρόνο στην προκειμένη περίπτωση, λέγοντας ότι μου δίνεται το δικαίωμα να κατεβώ στις Βρυξέλλες και να προασπίσω τα συμφέροντά σας. Τη στιγμή που ήδη εδώ και πάνω από μία εβδομάδα, εννέα κράτη ήδη, εννέα πρωθυπουργοί από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν δείξει την πρόθεσή τους. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι την αναδιάρθρωση της νέας ΚΑΠ. Πιστεύουμε να μην κάνουν αναμόχλευση. Δηλαδή πιστεύουμε να μην αλλάξουν κάποια στοιχεία ώστε να πάμε προς τα πίσω. Γιατί σε περίπτωση που η νέα ΚΑΠ στην αναμόχλευσή της γυρίσει προς την προηγούμενη, προς τα πίσω, πολλοί πιστεύω ότι θα ευνοηθούν κάποιοι ξανά και θα αδικηθούν πάλι κάποιοι άλλοι. Εδώ υπάρχει ένα θέμα όμως. Βλέπουμε ότι από τη νέα ΚΑΠ ευνοείται πάλι η στερεά Ελλάδα και μένει εκτός η Κρήτη. Η νέα ΚΑΠ καταρχήν έχει να κάνει όχι με περιφέρειες, έχει να κάνει με τον τύπο καλλιέργειας, με τη ζωική και τη φυτική παραγωγή. Ναι. Από εκεί και ύστερα, ναι, φυσικά βλέπουμε την Κρήτη σαν περιφέρεια στη φυτική παραγωγή. Ναι. Να μην υπάρχει μια ισότητα, μια ισονομία όσον αφορά τον καταμερισμό των ενισχύσεων και των επιδοτήσεων. Από την άλλη βλέπουμε όπως πάντα τα αρωτρέα στην ουσία να επιδοτούνται, να ενισχύονται με μειωμένη βέβαια, με πολύ μειωμένο αυτή τη φορά τα ποσοστά, με πολύ μειωμένα τα ποσοστά. Αυτό που λέμε ως επιτοπλίστων στο να μην γυρίσουμε στην παλιά ΚΑΠ είναι να μην αδικηθούν κι άλλες καλλιέργειες που μπήκανε με την τελευταία μέσα. Ναι. Καταλαβαίνετε, αναφερόμαστε στις δεντρώδεις καλλιέργειες, στις ελιές. Έτσι. Αυτό που ζητούμε στην ουσία, αν και φεύγουμε από την ΚΑΠ, είναι την
την ενίσχυση της παραγωγής, της υφιστήμενης παραγωγής, ώστε να μπορούμε με τα εργαλεία που παίρνουμε μέσα από την ΚΑΠ να συνεχίσουμε να παράγουμε τροφή. Ένα σημαντικό κομμάτι ενίσχυσης εννοείται ότι είναι η ενέργεια, από τη μία το ρεύμα και από την άλλη το πετρέλαιο. Είπε μείωση όμως. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να μιλάει για μείωση. Είναι πολύ μικρή η μείωσή του. Να απαντήσουμε, είναι πάρα πολύ μικρή. Γι' αυτό το δεν το δέχτηκαν οι αγρότες όλης της χώρας. Δεν το δεχτήκαμε. Ναι. Είναι πάρα πολύ μικρή η μείωση και σε περιόδους η οποία δεν υπάρχει κατανάλωση στην ουσία του αγρότη από το ρεύμα. Δηλαδή, όταν μου βάνει από το Μάη μέχρι το Σεπτέμβρη, ναι, αν δεν κάνω λάθος, με μια μείωση τάξη του 7%. Δεν δίνει κάτι στην ουσία. Μισό λεπτάκι. Ναι. Σου λέει όμως υπάρχουν και δημοσιονομικά κριτήρια. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Με το ίδιο σκεπτικό θα βγουν και τα ξενοδοχεία που και αυτά προσφέρουν στο ΑΕΠ και θα σου πούνε, ξέρεις κάτι, και εμείς προσφέρουμε στον τουρισμό. Εμείς δεν πρέπει να έχουμε μείωση ρεύματος που καταναλώνουν πάρα πολύ ρεύμα. Είναι και άλλες, έτσι, και άλλα επαγγέλματα μέσα τα οποία θα πρέπει, και άλλες τάξεις τα οποία θα πρέπει να βοηθηθούν. Δεν είναι μόνο οι αγρότες, το έχετε πάρει ως μονοπόλιο. Και γιατί όχι να μην βοηθηθούν, θα πω εγώ. Από εκεί και ύστερα, ο πρωτογενής τομέας, πολύ καλά γνωρίζουμε το ρόλο που παίζει στη χώρα μας, στην κοινωνία γενικότερα. Ναι. Από εκεί και ύστερα, αυτό που θέλουμε λοιπόν, όσον αφορά την ενέργεια, και θα ξαναπάω εκεί, είναι σημαντική βοήθεια. Στο πετρέλαιο, και γιατί όχι, θα πω εγώ, να μην έχουμε και στην Κρήτη το πετρέλαιο. Βλέπουμε από το μεταφορικό ισοδύναμο να παίρνουμε από τα τρία μέρη το ένα. Ναι, δεν το βάλαμε όμως μέσα. Δεν είδα να μπει μέσα ως θέμα. Υπάρχει κινητοποίηση. Όσο αφορά τον μπλόκο, τα μέτρα στήριξης που ζητάνε, ναι, έτσι, το μεταφορικό ισοδύναμο δεν ήταν μέσα. Α. Από εκεί και ύστερα το βάλανε τελευταία στιγμή. Ήμουνα παρόν. Ναι. Το βάλανε τελευταία στιγμή. Είναι στα χαρτιά τους, γιατί εκπροσωπήθηκε η Κρήτη από αγρότες στο μεγάλο συλλαλητήριο. Ναι, αλλά δεν εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Ναι, αυτό είναι θέμα. Το Μαξίμου έκανε ένα τραγικό λάθος. Δεν είναι το Μαξίμου, οι αγρότες κάνανε ένα τραγικό λάθος. Και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους αγρότες. Μην μου βγάζετε απ' έξω τους αγρότες. Ήτανε το Μαξίμου ζήτησε 15 άτομα να κάνουν μια επιτροπή, οι αγρότες αποφάσισαν ότι, ξέρεις κάτι, θα βάλουμε 3-4 από τη Μακεδονία, 3-4 από τη Θεσσαλία, 2 από την Αθήνα, έναν από την Ήπειρο και έναν από 2 από τη Στρεά Ελλάδα και αφήνουμε Κρήτη εκτός, Πελοπόννησο εκτός. Ναι, το είδαμε να δημιουργείται αυτό, το είδαμε. Ήταν ίσως η κακή συνεννόηση, δεν προτάθηκαν. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας απαντήσω σε και αυτό. Και μάλιστα τους γιατί κάλεσαν. Δεν ενημερωθήκαμε. Καλέσαν τον κύριο Σταυριανουδάκη να ανέβει πάνω από ναι, το κάλεσαν από τα Χανιά. Ωραία, και δεν ναι, τον αφήσει το Μαξίμου να μπει μέσα. Γιατί δεν είχε δοθεί το όνομά του στη λίστα. Είχε δοθεί το όνομα του κύριου Σταυριανάκη. Δεν είχε δοθεί το όνομα του κύριου Σταυριανάκη. Τουλάχιστον αυτό ξέραμε εμείς, σαν περιφέρεια Κρήτης, ξέραμε ότι το όνομά του είχε δοθεί τουλάχιστον δύο με τρεις μέρες πριν τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Ναι. Τώρα γιατί το Μαξίμου δεν τον έβαλε μέσα. Δικό δεν υπήρχε, λέει, το όνομα. Μα τώρα παίζουμε με τις λέξεις. Δεν υπήρχε το όνομα. Παίζουμε κρυφτό, κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας. Κακός το Μαξίμου δεν συμπεριέλαβε και την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Το Μαξίμου ή οι αγρότες. Αυτό που είδαμε, το Μαξίμου σε συνεργασία με τους αγρότες. Είναι συναδέλφοι σας, δικαιολογείται. Αυτή τη στιγμή όχι, δεν δικαιολογούμε πράγματα. Απλά αναφέρουμε τι έγινε. Ωραία. Έτσι. Και όταν ένα Μαξίμου, όταν πούμε αυτοί που μπορούν να διαχειρίζονται μια ολόκληρη χώρα, αφήνουν στην τύχη να αποφασίσουν ποιοι και με ποιους θα κάτσουν στο τραπέζι, την ώρα που υπάρχουν αγροτικοί συλλόγοι, την ώρα που υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται, που έχουν κατεβεί σε συλλαλητήρια στο δρόμο. Δεν γίνεται. Εσύ Μαξίμου, εγώ αν ήμουν παραδείγματος χάρη στο Μαξίμου, θα έλεγα από κάθε περιφέρεια 3 άτομα ή 2 άτομα από κάθε περιφέρεια. Αυτό σημαίνει ισοτιμία, ισονομία. Άρα λοιπόν το Μαξίμου καλά κάνει το ρόλο του διέρη και βασίλευε και καλά ήξερε και το έκανε επιτηδευμένα, μήπως και σπάσουμε τα μούτρα μας από κάτω. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, αυτό που κατάλαβα εγώ από το μεγάλο συλλαλητήριο προχθές, ήταν ότι όλη η Ελλάδα που βρισκόταν εκεί, όλοι οι συνάδελφοί μας αγρότες που ήμασταν στο δρόμο, αυτό που ακουγόταν πάρα πολύ έντονα ήταν ότι πλέον πρέπει οι διοικήσεις μας να καταλάβουν ότι πρέπει να
συμπορευτούν και να ενωθούν. Δεν θέλει πια ο αγρότης να βρίσκεται κάτω από οπουδήποτε και κάτω από οποιονδήποτε. Θέλει ο αγρότης της χώρας μας, επιζητάει την συλλογικότητα. Αυτό κρατάω εγώ από το μεγάλο συλλαλητήριο και αυτή θα είναι και η άποψή μου αν μου ζητηθεί και για το Παγκρίτιο που πρέπει να τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε από τη γενική μας συνέλευση, να συγκροτηθεί ξανά και να κατεβούμε σε αποφάσεις, γιατί η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι πρέπει, αν και εκτός κεντρικής χώρας, που αυτό το έχουμε αποφασίσει σαν Γενική Συνέλευση, αλλά αν η Κρήτη αποφασίσει ότι πρέπει να μεταβεί στην Αθήνα βάσει της δυναμικής, και αυτό είναι που ζητάνε οι αγροτικοί συλλόγοι της περιφέρειάς μας, είναι ότι αναλόγως τη δυναμική θα πράξουμε. Εάν έχουμε αυξημένη συμμετοχή, εννοείται αν τα αποφασίσουμε, δηλαδή, η Κρήτη στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιείται. Μας λέτε ότι η Κρήτη θα ανέβει μόνη της. Δεν θα, η Κρήτη όποτε έχει αποφασίσει να ανέβει, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι συμπαρασύρει και άλλες περιφέρειες. Γιατί μόνη της δεν κάνει τίποτα, ανέβεται 1.000-2.000 άτομα, δεν ανέβεται παραπάνω. Συμπαρασύρει πάντα και άλλες περιφέρειες. Μα πώς θα συμπαρασύρει? Και πολύ καλά. Μα βλέπουμε ότι υπάρχει μια διάσπαση της Κρήτης από την υπόλοιπη. Αυτό που θα γίνει τις επόμενες μέρες, και αυτός είναι ο στόχος στην ουσία, και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για μας, για τον κόσμο που ζητάει την ένωση του αγροτικού κινήματος, της αγροτικής φωνής, πρέπει οι διοικήσεις να κάτσουν κάτω και να τα βρούνε. Μα μισό λεπτάκι. Είναι μεγάλο στοίχημα και πιστεύω, είχαν οι αγρότες όλα θα συνεννοηθούν. Είχαν όλο το περιθώριο οι αγρότες να συνεννοηθούν και όλο το διάστημα από τα Χανιά, από την Κίσαμα μέχρι και τη Σιδεία, έτσι, και να ανέβουν συντονισμένα όλοι μαζί, και βλέπουμε ξαφνικά ότι κάποιοι πάνε μεμονωμένα, κάποιοι πήγαν 100 άτομα. Και η Κρήτη πήγε απλά για να πάει. Και δεν φάνηκε εκεί πουθενά κιόλας. Φάνηκε πουθενά. Φάνηκε. Ο κύριος Σταυριανάκης μόνο το πρωί, που, επειδή ήταν πρωί και δεν είχε κατέβει άλλοι αγρότες. Από εκεί και ύστερα. Ό,τι ξέρανε όλοι οι συνάδελφοί μας, μα στην ουσία δεν είναι να φανούμε στην τηλεόραση. Δεν είναι να φανούμε στα κανάλια. Στην ουσία είναι να φανούμε σε με αυτά που προσβεύουμε όσον αφορά φαίνεστε τα αιτήματά μας. Με 100-200 άτομα και από την άλλη, και από την άλλη να δει και η υπόλοιπη χώρα ότι ναι, υπάρχει εκπροσώπηση από την Κρήτη. Γνωρίζετε καλά, εκεί είμαστε μαζί, σε κινητοποίησεις άλλων εποχών, στο κέντρο της Αθήνας, το πόσο η Κρήτη έδινε το παρόν, το δυναμικό παρόν έδινε και φαινότανε. Αυτή την κινητοποίηση είχε χαθεί η Κρήτη, ναι ή όχι? Ναι, δεν είχε. Όπως έχει αντίστοιχη χαθεί και από το χάρτη των αγροτικών, σε ό,τι είναι να δοθεί, έτσι, στις παροχές, οι αγρότες της Κρήτης είναι εκτός. Από εκεί και το ζήτημα που βάζετε αυτή τη στιγμή στο τραπέζι έχει να κάνει ως επιτοπλίστων με τις διοικήσεις των αγροτικών συλλόγων στην περιφέρεια της Κρήτης. Δεν μπορούμε να τα εγώ εκεί που επιμένω και αυτό που λέω είναι τον παλμό του αγρότη και όχι των διοικήσεων. Οι διοικήσεις είναι υποχρεωμένες από τη μια να ακολουθούν τις αποφάσεις των γενικών του συνελεύσεων και από την άλλη είναι να συσπυρώνουν δυνάμεις ώστε να δυναμώνει η φωνή του αγρότη και τα θέλω του. Ωραία. Εδώ λίγο πάει η σκέψη μου λίγο πονηρά. Ότι αυτή την περίοδο οι αγρότες της Θεσσαλίας δεν έχουν ιδιαίτερες δουλειές, οπότε κατεβαίνουν σε κινητοποίηση, και έρχεται η Κρήτη που είναι στην καρδιά της παραγωγής τώρα και της τιμής, οπότε λέγω απέχω και περιμένω άλλη στιγμή να κάνω τις δικές μου κινητοποίησεις. Ισχύει αυτό? Ναι, ισχύει. Αυτό εξέφρασε η Γενική Συνέλευση όσον αφορά το γιατί δεν ανεβαίνουμε στην Αθήνα. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, από εκεί και ύστερα, όπως ελευκό έδωσε την πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιερά Πέτρας, ότι θέλουμε την συνεννόηση και των υπόλοιπων νομών της Κρήτης, να κατεβούμε σε κινητοποίηση, έχει δοθεί ρητή, τουλάχιστον ήταν ξεκάθαρη η πρόταση, ότι ο Αγροτικός Σύλλογος, ο κόσμος της Ιερά Πέτρας, θα κατεβεί σε κινητοποίηση. Από τη στιγμή λοιπόν που αποφασιστούν τις επόμενες ημέρες το χρόνο, την ώρα και το πού, καλείται όλη η Κρήτη να συμμετέχουμε σε ένα παγκρίτιο συλλαλητήριο. Το παγκρίτιο συλλαλητήριο είναι αυτό που θα πει αν ανεβούμε σε κεντρικό επίπεδο ή παραμείνουμε στην περιφέρειά μας.
Άρα δηλαδή θα πάμε σαν Πακρίτο στο δηλητήριο και από εκεί θα πάρθει η απόφαση να ανέβουμε Αθήνα. Ακριβώς. Υπάρχει όπως το χρονοδιάγραμμα γι' αυτό. Παρακαλώ. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα γι' αυτό. Ναι, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Η Γενική Συνέλευση της, του Αγροτικού Συλλόγου της Ιεράπετρας αποφάσισε να γίνουν όλα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Να μην περάσει ο μήνας. Άρα δηλαδή μέσα στο Φλεβάρι θα έχουμε Γενική Συνέλευση. Τις επόμενες ημέρες θα ξέρουμε. Ναι. Τι επαφές έχει γίνει, από τι επαφές έχουν κάνει οι αγροτικοί μας συλλόγοι όσο αφορά την κινητοποίηση που έχει αποφασίσει ο Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας. Φτάνει βέβαια να αποφασίσουν και οι υπόλοιποι αγροτικοί συλλόγοι των περιφερειών, της περιφέρειάς μας, ότι ναι, κατεβαίνουμε σε κινητοποίηση. Μάλιστα. Άρα δηλαδή, περιμένουμε εντός των ημερών, εντός της άλλης εβδομάδας δηλαδή, ότι θα έχουμε μια απόφαση το τι θα γίνει και αυτά. Μάλιστα. Εμείς τώρα, εκτός από το ισοδύναμο και αν θέλετε και την επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης, το οποίο δεν το πολύ βλέπω κιόλας, γιατί ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι δεν έχουμε να παρέχουμε, δεν μπορούμε να παραχολογεί άλλοι στους αγρότες, τα δημοσιονομικά μας δεν μας το επιτρέπουν. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Βάζουν πάντα το πρόσχημα των ειδησιονομικών της χώρας μας την ώρα και τη στιγμή που βλέπουμε να μεγάλες εταιρείες, μεγάλοι εφοπλιστές, δηλαδή τα καράβια, βλέπουμε σε μεγάλες εταιρείες να δίνουν τα πάντα και στον πρωτογενή τομέα τίποτα. Ισονομία και ισοτιμία. Βάζουν τα πάντα πρόσχημα το ειδησιονομικό. Όχι, να το βάλουν από την αρχή να δώσουν σε όλους. Σε όλους. Βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Ναι. Ηρωνικά, κατά τη γνώμη μου. Και ξύσαμε τον πάτο, λέει. Ναι, και ξύσαμε τον πάτο του σκουριασμένου βαρελιού. Το ανοξείδωτο βαρέλι, θα του πω εγώ, που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι τώρα, μέσα σε 4 χρόνια, έχει δώσει 200 δισεκατομμύρια ευρώ σε μια τρίτη χώρα που λέγεται Ουκρανία και τον τελευταίο πριν κλείσει το έτος 50 δισεκατομμύρια για την ανάταξη της αγροτικής παραγωγής. Ναι. Και είδαμε τις αντιδράσεις στην Πολωνία ότι σταματήσαν να έρχονται σιτηρά. Σταματήσαν το τρένο με τα σιτηρά. Ξεκινάνε ακόμα αυτό που βλέπουμε, ισχυροποιούνται οι διαδηλώσεις και ο αγροτικός κόσμος της Ευρώπης όσον αφορά την ΚΑΠ, την καινούρια. Και δε από τη μια η ΚΑΠ και από την άλλη η χάραξη της νέας αγροτικής πολιτικής όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικροτεί μια χώρα, μάλλον ενισχύει μια χώρα η οποία είναι εκτός ζώνης, ναι. Εννοείται ότι είναι εκτός ζώνης και όχι μόνο εκτός ζώνης, με διαφορετικό νόμισμα από τη μία και με διαφορετικούς κανόνες παραγωγής από την άλλη. Δεν διέπουνε στα φυτοπροστατευτικά τους προϊόντα και στους πόρους ό,τι προβλέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό τους κάνει πιο ευέλικτους και πιο ανταγωνιστικούς προς εμάς. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή να αντιδρά όλη η Ευρώπη και η χώρα μας σε όσο αφορά την χάραξη της αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα πιστέψτε με, θα παραμείνουν μέχρι να δικαιωθούν. Δεν γίνεται άλλο. Καταστρέφουν την παραγωγή τροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολιτικές τους. Οι αγρότες της Θεσσαλίας, αυτό που έχουν κερδίσει από αυτή την κινητοποίηση, μόνο οι αγρότες της Θεσσαλίας, είναι να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό μετά την επιστροφή του από τις Ινδίες. Φτάνει να το δούμε. Ακούστηκε όντως, έχει επιτευχθεί μάλλον κάτι τέτοιο. Φτάνει να το δούμε. Και δεν είναι μόνο φτάνει να το δούμε. Ναι. Το να λειτουργεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή σπασμωδικά και πυροσβεστικά, προσπαθώντας ξεκάθαρα να διαιρέσει την αγροτική φωνή στη χώρα μας, δεν θα το πετύχει. Κουμάντο, πολλές φορές νομίζουμε ότι κουμάντο κάνουν οι διοικήσεις του αγροτικού κόσμου, αλλά όταν ο αγροτικός κόσμος ενωθεί και η φωνή του ζητάει την συνένωση απόψεων, γνώμεων, συλλόγων, φορέων, ώστε να κερδιθεί αυτή τη φορά κάτι, δεν μπορούν οι διοικήσεις να κάνουν αλλιώς. Και ακούστηκε πολύ έντονα το δεν έχει να χωρίσει κανένας αγρότης, βόρειος, νότιος, κεντρικός, με κανένα αγρότη τίποτα. Εχθροί μας είναι τα προβλήματα και αυτοί που μας τα δημιουργούνε. Και έχουν ονοματεπώνυμο αυτοί που μας τα δημιουργούνε.
Εντάξει, σίγουρα. Από εκεί και μετά όμως βλέπουμε ότι και οι αγρότες είστε λίγο διχασμένοι. Όσο και αν προσπαθείτε να δείξετε ότι είστε ενωμένοι, υπάρχει μια διαφορετικότητα, μια διαφοροποίηση μεταξύ σας και στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και φάνηκε εμπράκτως με τις κινήσεις που γίνανε. Δεν γίνανε συντονισμένα. Μείνανε κάποιοι αγρότες εκτός, θα το επαναλάβω πάλι, περιοχές, έτσι. Και δεύτερον, ακόμα και στις δηλώσεις που γίνανε έξω από, από το γραφείο του Πρωθυπουργού, ήταν διαφοροποιημένες. Είδαμε το συγκεκριμένο. Αυτό που λέμε τόση ώρα είναι. Αυτό που λέμε τόση ώρα. Οι διοικήσεις, κάποιοι προσπαθούν. Κοιτάξτε λίγο. Σε ένα κοπάδι όλα τα πρόβατα δεν είναι άσπρα. Εννοείται ότι έχουμε επιτηδευμένες φωνές στο αγροτικό κίνημα. Αυτές καλούμαστε αυτή τη στιγμή, από τώρα και ύστερα, να περιοθυροποιήσουμε όσο το πλείστον το δυνατόν. Τουλάχιστον πρέπει να σταματήσουμε άμεσα, χθες, το διαιρεί. Αυτό μας έχει καταστρέψει, αυτό δεν αφήνει την ανάταξη του αγροτικού κινήματος. Κάτι τέτοιες φωνές δεν έχουν αφήσει το συνδικαλιστικό κομμάτι της χώρας μας, του αγροτικού μας κλάδου, να πάμε σε τριτοβάθμιο όργανο. Μέχρι πότε λοιπόν θα παίζουμε χτύπους στο μαχαίρι που λέμε? Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ήρθε ο καιρός και ήρθε η ώρα όλος ο αγροτικός κόσμος της χώρας μας, ο αγροτικός κλάδος, να ενωθεί εάν θέλουμε να πετύχουμε κάτι. Εδώ έρχονται βέβαια φίλοι οι τηλεθεατές και με ρωτάνε πώς γίνεται να παραπονιούνται για χαμηλό για χαμηλή τιμή στα προϊόντα και εγώ που πάω στο σούπερ μάρκετ να μην μπορώ να τα αγοράσω. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Ποιος κάνει, ποιος κερδίζει? Πολύ καλά γνωρίζουμε ότι από το χωράφι στο ράφι, να χρησιμοποιήσω τη συγκεκριμένη έκφραση, ναι, ο τελευταίος του γκρίκο της αλυσίδας που έχει το εμπόρευμα στα χέρια του για να το πουλήσει, ναι, έχει και το μεγάλο μερίδιο, μάλλον αυτός έχει το μερίδιο της εσχροκέρδειας. Δηλαδή, πόσο πουλάμε την ντομάτα? Θα σας πω κάτι. Όταν η ντομάτα, παραδείγματος χάρη, έχει 1 ευρώ, ναι, για να καταλήξει ένα τυποποιημένο προϊόν με όλα τα ISO, τα HAS που χρειάζεται για να καταλήξει στο ράφι, ναι, με το νόμιμο κέρδος, χοντρά-χοντρά τα λέμε τώρα, έτσι, με το νόμιμο κέρδος του μεσάζοντα, δηλαδή, ναι, του συνεργάτη μας που κατέχει τους χώρους, που έχει τους πιστοποιημένους χώρους για να συσκευαστεί το προϊόν, για να τυποποιηθεί το προϊόν και να πάει στο ράφι, ναι, συσκευασία, δηλαδή τυποποίηση, μεταφορά και το λογικό κέρδος που πρέπει να έχει ένας που ασχολείται με το εμπόριο των αγροτικών προϊόντων, το 1 ευρώ να γίνει 1,60, 1,80, μέχρι τα 3 ευρώ που πουλιέται το προϊόν και τα 2,5. Ποιος βγάζει πιο πολλά στην ουσία στην αλυσίδα? Δηλαδή ξεκινάει από η αγορά με 1 ευρώ, τυποποιημένο, συσκευασμένο, παραδοταίο προϊόν 1,60 με 1,80, αναλόγως στην περιοχή, ναι, και καταλήγει στο ράφι άλλο 1 ευρώ. Ερώτηση κρίσεως. Η ντομάτα σήμερα λέει έχει 0,70. Χοντρική. Στον παραγωγό 0,70. Την αγόρασε 1,30. Συγγνώμη, 2,30. 2,30 αγόρασε. Έρχεστε στα λόγια μου. Ένα το κρατώ. Τελευταίος... Ρωτάει ένας φίλος ακροατής. Μου λέει, εγώ αγόρασα 2 ευρώ ντομάτα στη Λαϊκή. Εκεί υποτίθεται ότι είναι παραγωγή. Δεν θα έπρεπε να είναι ευθυνότερη? Η τιμή. Όταν στο δημοπρατήριο έχει 0,70 και εγώ πάω να αγοράσω και να αγοράζω 1,5 και 1,70, εκεί τι υπάρχει? Που υποτίθεται ότι είναι από το χωράφι στον πάγκο της Λαϊκής. Εκεί τι γίνεται, ρωτάνε οι τηλεθεατές. Στις λαϊκές αγορές της χώρας, ναι, δεν έχουμε μόνο παραγωγούς. Έχουμε και επαγγελματίες.
Ωραία, ο παραγωγός δεν πρέπει να πουλάει πιο φθηνά. Από εκεί και ύστερα. Μα σίγουρα πουλάει πιο φθηνά από το σούπερ μάρκετ. Πώς την πλέον. Ώρα που έχει 2,30 και 2,40 και 2,5 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Ναι, εννοείται... όταν έχει όμως στο δημοπρατήριο 0,70 και εγώ το αγοράζω 1,70, είναι 100% πάνω, περισσότερο από 100% πάνω. Κοιτάξτε λίγο να δείτε. Από εκεί και ύστερα. Πρόσεξε. Καθένας τα προϊόντα του στη λαϊκή, καθένας παραγωγός που πουλάει τα προϊόντα του μόνο στη λαϊκή, πάει βάση της αγοράς και ο συγκεκριμένος. Σίγουρα είναι πολύ ποιοτικότερος, πολύ πιο φρέσκος, πολύ πιο χαμηλά η τιμή, είτε αυτά έχει να κάνει με μεγάλα μανάβικα, είτε έχει να κάνει με τα μάρκετ. Μάλιστα. Αυτό που λέει η κυβέρνηση να συνεταιριστείτε, συμφέρει τον παραγωγό. Για να υπάρχει μεγαλύτερο κέρδος, λιγότερο να πέσει και το κόστος παραγωγής και να πηγαίνει και στο ράφι φθηνό. Να πηγαίνει στο ράφι φθηνό. Δεν νομίζω ότι μέσα από τους συνεταιρισμούς το προϊόν καταλήγει στο ράφι των μάρκετ με διαφορετική τιμή από ό,τι πάει από ένα μεμονωμένο αγρότη. Την ίδια τιμή έχουν. Δηλαδή δεν βλέπεις ντομάτες, θα παραδειγματιστούμε με το συνεταιρισμό, θέλετε να πούμε την Ανατολή που είναι και στα πόδια μας μέσα. Δεν βλέπουμε ντομάτες Ανατολής σε ένα μάρκετ 2 ευρώ και βλέπουμε ντομάτες παραδείγματος χάρη μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στο εμπόριο της περιφέρειάς μας με 1,80 ή με 2,5 ευρώ. Όλες οι ντομάτες έχουν μία. Αναφερόμαστε στην ντομάτα σαν κωδικό. Ναι, κατεβαίνει. Όλα τα προϊόντα έχουν όμως την ίδια τιμή. Δεν κατεβαίνει. Όταν είσαι, γιατί λέει, συνεταιριστείτε για να κατεβάσετε, να μειώσετε το κόστος παραγωγής, να έχετε και φόρο ελαφρύνσης, αυτό δεν λέει η κυβέρνηση. Ναι, αυτό λέει η κυβέρνηση, γι' αυτό πήγε να κάνει τον τελευταίο καιρό. Λέει από τη μια, ναι, συνεργαστείτε, μάλλον συνεταιριστείτε για να έχουν καλύτερη τύχη και δυναμική τα προϊόντα σας και ισχύει, αλλά από την άλλη το να λέει συνεταιριστείτε. Ναι. Και μετά από 20 χρόνια που έχουν περάσει 4 ΚΑΠ, που έχουμε 4 γενιές νέων αγροτών, να το θέλετε έτσι, φτάνομαι στο μηδέν για να δώσει ψίχουλα στην ουσία. Εγώ αυτό που κατάλαβα στο συλλαλητήριο, αγαπητέ Τουρλούκη, προχτές που πήγαμε, ένα μεγάλο θέμα που όντως ήταν έντονη η συζήτησή του, ναι, φεύγουν κάθε χρόνο με το που κλείσει ένα πρόγραμμα δεκαετίας που έχει ένας νέος αγρότης, ναι, ψάχνει και βρίσκει κατευθείαν δεύτερη δουλειά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ενισχύεται ο αγρότης, ότι ενισχύεται η δουλειά του, ότι ενισχύεται η παραγωγή του? Γιατί ενώ μπαίνει ο νέος κόσμος, αυτοί που τουλάχιστον κατ' επιλογήν θέλουν να ασχοληθούν με τη φυτική και τη ζωική παραγωγή, με το που τελειώσει το πρόγραμμα, έντονο το φαινόμενο, γιατί είδαμε ο κόσμο από όλη τη χώρα. Και στη δική μας περιφέρεια ισχύει αυτό. Με το που τελειώσει το δεκαετές η υποχρεωτικότητα στην ουσία που σου δίνει το πρόγραμμα, οι νέοι μας αγρότες εγκαταλείπουν ξανά τη γη. Ναι, εγκαταλείπουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, την ταυτότητά τους. Να βλέπουμε και πολλούς αγρότες οι οποίοι είναι επαγγελματίες να αυξάνουν τα στρέμματα που έχουν, είτε νοικιάζοντας είτε αγοράζοντας γη. Ναι, είναι το... Έχουμε δύο ταχυτήτων αγρότες. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μια επιθετική, αν θέλετε, θέση στην αγορά, με το οποίο και κάνουν και επέκταση των στρεμάτων τους. Και υπάρχει και μια άλλη μερίδα αγροτών, οι οποίοι είναι αυτό που λέτε, ότι ξέρεις κάτι, πουλάω, νοικιάζω, φεύγω από τον τομέα αυτό. Γιατί γίνεται. Αυτό που ακουγόταν πάντα, γι' αυτό φωνάζουμε το συνεταιριστείτε. Επειδή ούτως ή άλλως πολύ καλά ξέρουμε ότι ειδικά στην περιφέρεια της Κρήτης ο κλήρος είναι μικρός. Πάρα πολύ μικρός. Το δέχομαι. Είναι, ναι, μικρός. Το ή μεγαλώνω για να είμαι βιώσιμος ή το αφήνω έχει να κάνει με τον κάθε παραγωγό ξεχωριστά και τι δυναμική έχει από πίσω του, τι background υπάρχει στην ουσία. Από εκεί και ύστερα όμως, σαν γενική χάραξη, βλέπουμε με τρανό παράδειγμα το μεγαλώσετε, αλλιώς αφήστε, μεγαλώσετε για να είστε βιώσιμοι, τους Ευρωπαίους μας συναδέλφους, ενώ είναι πολύ μεγαλύτεροι από εμάς, να είναι 2 μήνες τώρα, για τους ίδιους λόγους, στο δρόμο. Δεν έχει σημασία λοιπόν αν είσαι μεγάλος ή μικρός. Πυραμίδα είναι, και από τη στιγμή που αρχίζει και βουλιάζει η βάση, θα βουλιάξει και η κορυφή. Στην ουσία, ναι μεν, εννοείται ότι ο πρώτος που θα έχει πρόβλημα επιβίωσης
Είναι ο μικρός κλήρος. Εννοείται αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά την Ήπεθρο και τη χώρα ζωντανή την κρατάει ο μικρός κλήρος. Την κρατάνε οι αγρότες. Και όχι μόνο οι αγρότες, θα λέγω εγώ, από την άλλη ο κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Έχουμε και πάρα πολλούς οι οποίοι, ιδιαίτερα σε καλλιέργειες όπως είναι το ελαιόλαδο, όπως είναι οι ελιές, σε καλλιέργεια ελιάς. Ποιος αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Κρήτης δεν είναι οτιδήποτε επάγγελμα κάνει και έχει και 10 ρίζες ελιές, μπορούμε να πούμε. Απομακρύνουν τον άνθρωπο από τον τόπο του. Δεν θέλουν αυτό που έχουμε καταλάβει εμείς και γι' αυτό εναντιωνόμαστε. Οπουδήποτε και όπου βρεθούμε, είναι ότι βλέπουμε μέσα από τις πολιτικές τους να θέλουν να σταματήσουν την αγροτική παραγωγή. Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η χώρα για να σιτιστεί χρειάζεται 11, αυτό τουλάχιστον ήταν το 17, ναι. Χρειαζόταν 11 δισεκατομμύρια για να σιτιστεί τη στιγμή που η χώρα μας το 17, παρακαλώ πολύ, παρήγαγε τα 6 με 7 δισεκατομμύρια. Δημιουργόταν λοιπόν μια τρύπα 4 σχεδόν δισεκατομμυρίων. Ναι. 4 δισεκατομμύρια σημαίνει ότι φέρνουμε προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής και σε πρωτογενή μεταποίηση και δευτερογενή μεταποίηση από ξένες χώρες. Ναι. Γινόμαστε δηλαδή κατ' εξούσιον μια εισαγωγική εταιρεία. Ναι. Και θα σας πω το άλλο. Τη δεκαετία του 80 με 90 η προσφορά της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στο ΑΕΠ μας, ναι, ήταν 25%. Με όλα αυτά που ακολουθήσανε, με τις αγροτικές πολιτικές της Ευρώπης, με τις πολιτικές που ακολούθησε η χώρα μας, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περσινά στοιχεία, η προσφορά του αγροτικού στο εθνικό μας, στο ΑΕΠ, φτάνει μόλις μεταβίας το 4,5%. Εσείς τι πιστεύετε, ότι βγήκε η χώρα κερδισμένη από τη μείωση ή χαμένη? Εννοείται ότι βγήκε χαμένη κατά πολλά δισεκατομμύρια. Ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που κινεί. Καταρχήν, ένας αγρότης σημαίνει 7 κατά κύρια επαγγέλματα. Όταν λοιπόν το 25, το έχουμε κάνει μέσα σε 20 χρόνια 25, το 25% σαν προϊόν, το έχουμε κάνει 4 με τις πολιτικές που ακολουθούν, φυσικά και έχουμε γίνει πιο φτωχοί. Και έτσι που την πάνε τη δουλειά, αν τους αφήσουμε, τα 4 δισεκατομμύρια που χρειάζεται η χώρα μου για να σιτιστεί στο φυτικό και στο ζωικό κεφάλαιο, θα τα πάνε 7, 8. Θα γίνουμε μια χώρα 100% καταναλωτική, χωρίς να παράγουμε τίποτα. Μα ποια πόδια, ποια χώρα είναι αυτή που όταν δεν έχει πρωτογενή τομέα, βιομηχανία κτλ. Μπορεί να σταθεί όρθια? Δηλαδή ξεπουλάνε στην ουσία οι πολιτικές που ακολουθούν, ξεπουλάνε την παραγωγή της χώρας. Ξεπουλάνε τον αγρότη, εξαθλιώνε τον αγρότη με σκοπό και μόνο και μόνο να σταματήσει να παράγει. Μάλιστα. Άρα ερχόμαστε τώρα και λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό στις εκλογές που είναι οι ευρωεκλογές να προσέξει ο αγρότης το τι θα ψηφίσει, γιατί συνδυάζεται πάρα πολύ το τι θα γίνει η επόμενη μέρα στην Ευρώπη και με την ΚΑΠ και με την αγροτική πολιτική. Ναι, βλέπουμε και είναι ένας σημαντικός παράγοντας στο να κολυσιεργεί η κυβέρνηση και να βρίσκει διάφορα τρίκ και διάφορα τεχνάσματα ώστε να κατεβεί στις ευρωεκλογές θέτοντας ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν θα το πετύχει αυτή τη φορά. Έτσι που λαλιέται. Που λέμε και στο χωριό. Γιατί? Από εκεί και... Γιατί βλέπουμε ότι επί της ουσίας δεν δίνει αυτά που χρειάζεται να ενισχυθεί ο μικρομεσαίος παραγωγός, ο μεγάλος παραγωγός στη χώρα μας. Δεν δίνει τίποτα. Δεν ζητάμε την αναμόχλευση της νέας ΚΑΠ. Δεν ζητάμε το πισωγύρισμα της νέας ΚΑΠ. Ζητάμε την επανεξέταση όλης της ΚΑΠ, της καινούργιας τουλάχιστον πάνε να φέρουνε. Που να έχει μέσα να ενισχύει τον παραγωγό και την παραγωγή του. Την παραγωγή του. Να ενισχύει την παραγωγή του. Αυτός που δεν παράγει, δεν παράγει. Αυτός που παράγει όμως, εκεί θέλουμε την ενίσχυση και εκεί θέλουμε να ρίξουμε, και εκεί πρέπει να ρίξει το βάρος η κυβέρνηση. Όσο αφορά τις ευρωεκλογές,
Τα τελευταία χρόνια αυτό που έχουμε διαπιστώσει τουλάχιστον εμείς, πέρα από τους επιτρόπους που έχει κάθε κόμμα ή κυβέρνηση στην Ευρωβουλή, οι περισσότεροι ευρωβουλευτές έχουν να κάνουν με τη δημοσιότητα. Το ποιος είναι τι. Καλός ο ποδοσφαιριστής, καλός και ο τραγουδιστής, καλός ο ηθοποιός, καλός ο δημοσιογράφος και οι δικηγόροι. Αλλά η χώρα μου δεν έχει ανάγκη να εκπροσωπηθεί μόνο από αυτούς. Εάν δεν υπάρχει διαγνώση, τουλάχιστον σε ανθρώπους που έχουν να κάνουν με το μέλλον της χώρας στην Ευρωβουλή, πώς μπορεί εμένα, παραδείγματος χάρη, ένας τραγουδιστής, καταξιωμένος στον χώρο του, αναγνωρισμένος από τον κόσμο, να μου ασχοληθεί με τα αγροτικά της χώρας. Να μου ενισχύσει τα αγροτικά, να μου ενισχύσει την υγεία, να μου ενισχύσει την παιδεία, τα ενεργειακά. Όλα αυτά από πού, πώς, με ποιο τρόπο. Άρα λοιπόν, χάρη στην ψηφοθυρία και στα νούμερα, χρησιμοποιούμε ανθρώπους, τουλάχιστον οι κυβερνήσεις αυτό κάνουν, άλλοι ικανοί και άξιοι, ναι, εννοείται, δεν είναι όλοι στο ίδιο κουβά. Χρησιμοποιεί όμως ανθρώπους ώστε να κερδίσει ψήφους. Όλα λοιπόν γίνονται στο βωμό της ψηφοθυρίας και της καρέκλας. Δεν είναι αυτή η χώρα μου. Δεν θέλω μια τέτοια χώρα. Δεν θέλω μια τέτοια χώρα για τα παιδιά μου. Ό,τι γίνεται και ό,τι αγωνία τραβούμε και ό,τι κάνουμε το τραβούμε για τους νέους μας. Το θέμα εργατών γης θα λυθεί κάποια στιγμή. Βλέπουμε ότι υπάρχουν συνέχεια... Τελευταία συνάντηση σε κινητοποίηση η χώρα. Ναι. Απεργοσπαστικά, δικαστικά, διαιρετικά ο κύριος Αβγενάκης ζητάει συνάντηση με τους αγρότες της Κρήτης. Η Γενική μας Συνέλευση, ενώ ήταν η χώρα σε κινητοποίηση, έδωσε το OK στο Συμβούλιο να παρευρεθεί με τον κύριο Αβγενάκη την προηγούμενη μέρα. Και τι έγινε, τι φέραμε, τι είχαμε στο καλάθι μας γυρίζοντας πίσω, τίποτα. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Τίποτα. Όλα γίνονται και γίνονται πυροτεχνικά. Δηλαδή προσπαθούν να διαιρέσουν με το οποιοδήποτε τρόπο τον αγρότη. Πήγανε πάνω οι αγροτικοί συλλόγοι της Κρήτης. Τρεις, τέσσερις, ένας διαφοροποιήθηκε, όσοι πήγανε. Τι φέρανε. Από ό,τι γνωρίζομαι δεν φέρανε τίποτα. Γυρίσανε με τα αυτιά κάτω που λένε. Χρησιμοποιούνε. Ναι, αυτό λοιπόν να μας γίνει μάθημα. Και πιστεύω τις επόμενες μέρες στις συγκροτήσεις που θα κάνουν οι συλλόγοι της περιφέρειας ώστε να συναποφασίσουν για το ποια μορφή θα έχει η κινητοποίησή μας, γιατί το δικό μας συμβούλιο έχει την εντολή από τη Γενική Συνέλευση να κατεβεί σε κινητοποίηση. Η δυναμική του κόσμου θα είναι αυτή που θα δώσει την όθηση και το εύνασμα να δούμε αν ανεβούμε σε περιφερειακό ή αν μείνουμε σε περιφερειακό επίπεδο ή ανεβούμε σε κεντρικό. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι με τους αγρότες, με τους εργάτες γης δεν βλέπουμε κάποια, έτσι, να έχουμε κάποια εξέλιξη. Δυστυχώς είμαστε στα ίδια πράγματα και, δεν ξέρω, και χρειάζεται, υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Και όχι μόνο το θέμα με τους εργάτες γης δεν αγγίζει μόνο την περιφέρεια της Κρήτης. Όχι, είναι πανελλαδικό. Πανελλαδικό είναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν το θέσανε οι αγρότες στον κύριο Μητσοτάκη αυτό όταν πήγανε. Δεν γνωρίζω ακριβώς τα αιτήματα που είχαν βάλει μέσα. Αν και είμαι σίγουρος ότι τέτοια ζητήματα όσον αφορά το κόστος παραγωγής, τους εργάτες γης και τα λοιπά που ταλανεύουν τον αγροτικό κόσμο, είμαι σίγουρος ότι τα βάλανε στο τραπέζι. Θα κλείσω μια ερώτηση. Θεωρείτε ότι θα πρέπει η Ευρώπη στην Ευρώπη να μπουν και οι αγρότες, να έχουμε ευρωβουλευτές αγρότες? Από κάθε κλάδο. Εννοείται, επιβάλλεται να υπάρχουν αγρότες στην Ευρωβουλή. Για να μην έχουμε όλα αυτά που τραβάμε τώρα. Για να προσπαθήσουν να παλέψουν για τον κλάδο τους. Εννοείται, επιβάλλεται. Δηλαδή αν έρθει ένα κόμμα και σας κάνει μια πρόταση να μπείτε σε ένα ψηφοδέλτιο για την Ευρωβουλή, θα το δεχτείτε, θεωρείτε ότι μπορείτε να ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις? Γιατί όχι, ναι, μπορώ. Δηλαδή αν έρθει ένα κόμμα να σας κάνει μια... ή σας έχει γίνει πρόταση? Αυτά θα τα δούμε σε... Σας έχει γίνει πρόταση? Μου έχει γίνει πρόταση,
το σκεφτόμαστε και προχωρούμε. Είμαστε κοντά σε. Είμαστε κοντά. Άρα δηλαδή θα δούμε το όνομά σας σε ευρωψηφοδέλτιο. Πολύ πιθανόν. Να πούμε και το χώρο. Θα τον πούμε το χώρο σε επόμενη μας συνάντηση. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Να μην πούμε δηλαδή το χώρο, έτσι. Να είστε καλά σε επόμενη μας συνάντηση. Ωραία. Άρα θα δούμε τον κύριο Μαλιωτάκη το όνομα σε ευρωψηφοδέλτιο από ό,τι φαίνεται. Αυτό καταλάβαμε. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Καλό βράδυ σε όλους.